Πάμε στα φιλόδοξα. Όχι, ναι, τώρα θα πούνε. Έλα στο φιλόδοξα. Και βγάλετε και τον Αστέρι από το μπάσκετ, γιατί έχει ζητήσει η FIBA. Άμα είστε μάγκες και άντρες, πηγαίνετε ρε Γιάννα Κόπουλε, πηγαίνετε ρε Βασιλακόπουλε. Φελάδο ρε πρόεδρε της Μπαρσελόνα, Ελλάδο ρε. Πάρε το κύπελο πίσω ρε. Ευρώμικο ρε. Εκεί να σας παραδεχτώ. Πού να το κάνετε, Ελένεδες. Ελένεδες. Ευθυμίσαμε πάλι. Έλα, πάμε στην γραμμή. Εμπρός. Ναι, γεια σας. Γεια σου, λέω. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Πες μας. Από την Καστοριά παίρνεις. Από Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εντάξει. Παουτζής. Ορίστε. Παουτζής. Πες φίλε, ναι, το όνομά σου δεν πειράζει. Για σε είπε τώρα Θεσσαλονίκη. Πες τώρα, γιατί ένα από την Καστοριά δεν τον αφήνει. Ναι, αυτός είναι. Από Θεσσαλονίκη. Ωραία, πες τι θες να πεις, αγόρι. Θα σε πω εγώ τώρα. Θα σε πω εγώ. Όχι, όχι, απλώς θέλω να ρωτήσω. Με το Ρέτσο και τον Νικολάου θα βγείτε στην Τούμπα φέτος. Όπως ερχόμαστε κάθε χρόνο, σε δεδομένα. Αν θέλουμε να σας περιμένουμε. Ναι, τι να περιμένουμε. Εσείς θα περιμένετε. Εμείς ακόμα περιμένουμε πως να έρθετε από πέρυσι. Εσύ. Εμείς ακόμα περιμένουμε. Γελίε Καστοριανέ Παουτζή. Καστοριανός είναι. Τόσο γελίος ήταν. Γελίε. Ρε εσύ. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ξέρεις ότι σε ψάχνουν κάτι φίλοι μου στην Καστοριά. Να σε δουν πως είσαι στη μάπα. Κολόβλαχε. Λοιπόν, άκου τώρα. Επειδή είσαι πατσαβούρας, δεν θα αφήνουμε ούτε από Θεσσαλονίκη. Άκουρε, ο Νικολάου είναι τόσο μάγκας 18 χρονών που σαν και σένα σε πηδάει και από μπρος, σου δίνει και πίπα και σου κάνει και να σου βάλει και εγώ στην Άκουρε, ό,τι μέσα. Ομάδα και να έχουμε, άκου τώρα μωρή κότα, ό,τι ομάδα. Ρε, παίξε το χειροκίνητο, πώς το λένε. Το χειρογλυκάνο. Το χειρογλυκάνο, παίξε το, κάτω αυγούλο τώρα, κάτω έτσι ρε, κάτω έτσι ρε. Μωρέ, τώρα, ασχολήσουμε αυτό ρε Άκου βλάκα. Βλάκε. Άκου, ακούστε, κότες. Ό,τι ομάδα και να έχουμε. Με αυτό θα έρθει ο Νικολάου, με αυτό θα έρθει. Ό,τι ομάδα και να έχουμε, ό,τι παίκτες και να έχουμε, σε ό,τι κατάσταση και να έχουμε, εμείς ερχόμαστε. Τώρα περίμενε. Και αγωνιζόμαστε. Σε οποιοσδήποτε συνθήκες. Άκου. Έτσι μωρικότα. Άκου. Έτσι κοτούλα. Άκου. Εσύ κάτσε τάκι, έβγαλε στις κολοκοτήρες. Θα το πεις. Εσύ το λέω και φεύγω. Ό,τι θες, δεν ξαναμιλάω. Εσύ, άκουρε. Δεν, άσε με το πω, θα τελειώσω. Δεν πάτησες στο πόδι σου. Φοβήθηκες να έρθεις. Γιατί είχες δερωμένη τη φωλιά σου. Φοβήθηκες. Ένας δηλός δεν μπορεί να μιλάει ούτε στο τηλέφωνο. Που και στο τηλέφωνο δηλώσεις σου να. Είπες την παπαριά σου και το κλείσεις. Πες τα κοιτάξτε. Όχι μόνο αυτά, εκεί πάνω σε αυτό θα έλεγα. Άκου. Είσαι τόσο τανάπου που έλεγες Παουκτζής από την Καστοριά και σε έκλεινα. Αν συνέχιζες ακόμα να λες Παουκτζής από την Καστοριά, θα σε έκλεινα μία, δύο, τρεις φορές ακόμα, μετά θα σε άφηνα και θα έλεγα ρε αυτός είναι μάγκας, επιμένει. Αλλά είσαι τόσο, τηλεφωνικά. Τόσο τανάπου που άλλαξες και πόλη. Λοιπόν, Παουκτζής από τη Θεσσαλονίκη, ρε εσύ τη φωνή σου την ξέρω, ρε. Έλα φορά αυτό βλάκα. Τύπα, είσαι η ντροπή. Όχι, είσαι το, δεν είσαι ντροπή, είσαι το χαρακτηριστικό των Παουτζίδων. Έτσι. Ας πάρουν οι άλλοι να πούνε ότι εμείς δεν είμαστε σαν τον Κολοτρυπίδη, είμαστε Πατελονάτη. Έτσι, πάτε τον παλιάκι πάνω. Ενώ εσύ με τον Αθανασιάδη, να μας κλέσει τα φρύδια. Να έρθει πρώτα. Άμα έλα εσύ και είσαι αξιέπαινος. Έλα. Όχι αξιέπαινος, δεν πρόκειται να είσαι ποτέ. Γιατί έχεις δηλιάσει, έτσι. Όλο το σωματείο. Δηλαδή να πει ο Μαρινάκης, άκου τώρα. Να το διανοηθούμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Άστο να ναι. Να μιλήσουμε σαν Ολυμπιακοί. Ναι. Έτσι. Είμαστε εμείς. Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να έχουμε κάτι ποτέ. Μέσα, γι' αυτό να είχαμε κάνει αυτά τα έσκη πριν για να φοβόμαστε ναι, να πάμε. Ποτέ. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν φοβόμαστε ποτέ, ούτε και έσκη να σας έχουμε κάνει, ούτε οτιδήποτε. Τα έσκη είναι ποδοσφαιρικά. Τα ξέρετε. Λοιπόν, και να είμαστε εμείς και να πει ο Μαρινάκης, δεν κατεβαίνει η ομάδα με κάτι προφάσεις του πόλου και αρχίδια και προφάσεις του κόσμου. Συγγνώμη για τη φράση. Αυτό που κάνουν αυτοί. Το Ιβάν, τι αυτές τις προφάσεις και δεν κατεβαίνουμε. Και με την αβάτα του Υπουργού, έτσι. Και δεν κατεβαίνουμε. Και θα δεχτούμε εμείς. Ή όπως του είπε ο άλλος, πέστε κάτω. Που είναι διαφορετικό να σε ΠΑΟΚ, να σε ΑΚ, για το Βάσελο το είπαμε προηγουμένως. Θα δεχτούμε εμείς να μην πάμε σε ένα παιχνίδι. Και να λένε οι άλλοι φοβηθήκατε. Και θα. Ποιο είναι ο πιο πλούσιο πρόεδρο όλων των εποχών. Τίποτα, παγκοσμίω. Ρε, ποιο πρόεδρο να είχαμε. Τίποτα, το πιο μπάμπλουτο. Και το πιο μπεργέτη και το πιο έτσι. Να έπαιρνε τέτοια απόφαση και την ιστορία. Να αμαύρωνε την ιστορία. Καλά, μου πει ποια ιστορία έχει ο ΠΑΟΚ να την αμαυρώσει. Των δύο πρωταθλημάτων και τη ΦΑΠΑ. Δεν έχετε καμιά ιστορία. Αλλά και πάλι είναι και άλλε ομάδε που δεν έχουν πάρει τίποτα.
και ξέρουν ότι θα έρθουν εδώ και θα φάνε ξάρες και έρχονται ρε μπουρδέλα. Λοιπόν, έρχονται. Άκουτο. Έτσι. Οι οπαδοί του δεν παίρνουν τηλέφωνο να κάνουν του μπάκε. Θα πάμε σε μια γραμμή. Λοιπόν, άκουσε. Σε γραμμή, δεν πάμε. Εσύ, Καστοριανή Ρόμπα, πήγαινε φορά εκείνη την Τιγρέ, τη Γούνα. Φορά και τα κούνια και πιέσε και πώς λένε, το δρόμο που έχετε. Ένα δρόμο έχετε, δεν έχετε κι άλλο. Και κάνε πιάτσα για σήμερα. Γιατί άλλαξε πόλη. Είσαι μια ρόμπα, μια ταναπούπα, ο Τζου. Έλα μωρέ τώρα, που έφυγες από Καστοριά για να πεις αυτή την πλακία για ένα πιτσιρίκι. Που είναι μεγάλος παίκτης. Δεν σε καλή ήταν η Ολυμπιακή της Καστοριά. Άκου όμως κάτι. Ενώ εσείς από ο Τζις, όταν υπήρχαν μετακινήσεις, δεν ερχόσουν με το πούλμα να το αράξει εκεί στην Πειραιώς. Να είσαι με τα πόδια και στο Καραϊσκάκι να μπεις μέσα. Ενώ εμείς, 145 πούλμα, το τελευταίο ήταν στα Μάλγαρα και το πρώτο ήταν έξω από την 7. Εκεί ήμασταν εμείς. Εσύ, ναι, όταν έρχεσαι σε Καραϊσκάκι, το παίρνεις το τρένο από, ναι, από την Κηφισιά. Α, πάλι πούλμα, αυτός να έρθει στο λέω, Καραϊσκάκι. Έκλεισε το τηλέφωνο στο σπίτι του. Οι οπαδοί ρε, του πάω. Οι οπαδοί του. Όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτοί που ερχόντουσαν ανάγκη τότε, ναι, πηγαίνανε στην Κηφισιά. Γιατί που ήμουν εγώ, δεν τους έβλεπα. Αυτό λέω. Άρα πηγαίνανε κάποιοι στην Κηφισιά και ερχόντουσαν με τα ματ στο Καραϊσκάκι. Ενώ εμείς πηγαίναμε. Απ' έξω. Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Και μας κατάλαβες, μπορεί να πού, πάω. Έχουμε τις θέσεις μας έξω από την Τούμπα. Πήγε ένας γείτονας εκεί να το βάλει και λέω πάρ' το μπουρδέλο σου από εδώ, εδώ παρκάρουμε εμείς. Έτσι. Κάντε τώρα στο Καραϊσκάκι λοιπόν, μια φορά αυτό έχουμε... και εσείς και οι άλλοι. Πού να πρωτοπιάσω. Πού να πρωτοπιάσω. Τους άλλους τα βαζέλια που τους βγάζαμε έξω από τη 13. Τι θέλετε, μη μου αρχίσετε. Τους άλλους που κάνουν, τους αγγίδους που ξενυχτάγανε. Ναι, ξενυχτάγανε, τους λέγαμε θα έρθουμε από εκεί, τα ίδια κάθε χρόνο. Αφήστε ρε τις μάκες τα τηλέφωνα, μπουρδέλα, που γιατί να... εμείς τουλάχιστον είμαστε παρόντες. Πού να τα δεις αυτά. Και θα είμαστε παρόντες. Να σου πω. Ας τέλει, έλα από εκεί πέρα. Έχουμε γραμμή, τι έχουμε. Τι γραμμή να έχουμε, τον καθε... μία γραμμή τελευταία. Έλα, πες. Εγώ, γεια σας. Εμπρός, εντάξει θέλω. Αυτά εδώ τα κύπελα θα τα δεις ποτέ. Πες, λέει και μόλις μίλησε ο άνθρωπος έβγαλε την εφημερίδα. Θα τα δεις ποτέ αυτά τα κύπελα. Έλα φίλε, ναι, πες. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, πες. Γεια σας. Γεια σου φίλε. Από νέο κόσμο τηλεφωνώ. Ναι. Παναθηναϊκός είμαι, απλά ήθελα να κάνω μια αντικειμενική συζήτηση. Ναι. Δεν γίνεται αντικειμενική. Υποκειμενική. Τι να κάνουμε. Υποκειμενική να κάνουμε, αντικειμενική να κάνεις. Ο Ρίβες ήταν πολύ καλός, ναι, και δεν είχε τόσο πολύ και την ειδική. Λοιπόν, άκου τώρα, ας σου δείξω εγώ κάτι. Α, περίμενε. Άντε γεια και βάλε τώρα το Σπανούλι με το Διαμαντίδη. Πάρε να δεις, βλάκα, πάρε. Το Διαμαντίδη, το Πεχταρά, όχι το Ρίβες. Αυτό που σε πόνεσε, αυτό. Το Διαμαντίδη, το Πεχταρά, όχι το Ρίβες. Ούτε την πάρε να δεις τι που κρεμότανε στα βρύδια του Σπανούλη. Λοιπόν, και μετά από το... Πάρε την απάντηση. Λοιπόν, μετά το βίντεο αυτό που θα τελειώσει η εκπομπή, θα δούμε και το Ρίβες και τις άλλες τις κοπελιές. Ακολουθεί η εκπομπή για τα γενέθλια του Παναθηναϊκού. Αφιερώνω αυτό, ρε. Ναι, σπέσα. Άξω ρε το Ρίβες, όταν το ξέρεις τρία παιχνίδια. Ναι. Πάρ' το Διαμαντίδη το παιχταρά σου. Κοίτα που κρεμότανε, κορόιδο βάζε. Άμα το ενεργείς στον δρόμο, δεν θα ξέρω να το γνωρίσεις. Ναι, θα το δώσεις σε ένα CD. Λοιπόν, για πάρε εδώ. Δες εδώ. Το πιο γνωστό σας, πάρτε τους γνωστούς. Πάρτε τους γνωστούς, λοιπόν. Καλό βράδυ. Όχι, όχι, εδώ θα με περίμενε, αρχή να το δούμε τη φάση μαζί και να φύγουμε μαζί. Α, μαζί. Περίμενε. Να δούμε τη φάση του Διαμαντίδη. Φωνή έχει. Του Πεχταράδα. Άρα και φωνή, μη φωνάζεις, να ακούσουμε τη φωνή. Ναι. Πάρτε εδώ, αγανακτισμένος παιδί. Το Ρίβες, Καραγκιόζη. Δεν μάθανε. Πάρω το Βασιλάκι. Τον παπά σου. Ναι. Μιλάμε και εμείς. Γεια σας και χρόνια πολλά, έτσι κλείνουμε. Έτσι κλείνουμε. Χρόνια πολλά. Άρα στο μνημόσυνο όλοι. Γεια σας, χρόνια πολλά, Βαζέλια. Πολύ γνώμη. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Να είστε καλά, σας λετάμε. Πάμε, γεια. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Θα δείτε τι μπορεί.